Χαίρετε κυρίε και κύριοι, διατηρείται και αύριο Σάββατο ο καιρό αρκετά άστατο στην δυτική βορειοδυτική Ελλάδα. Δείτε τη σημερινή εξέλιξη. Είχαμε κάποιε βροχούλε, λίγο περισσότερε από ό,τι αναμένονταν ομολογουμένω σε αρκετέ υπηρετικέ περιοχέ, κυρίω τη βόρεια και κεντρική χώρα. Πιο ανοιχτό ο καιρό στα ανατολικά και τα νότια, που η θερμοκρασία στα νότια ανατολικά άγγιξε και του 28 βαθμού. Στη βόρεια Ελλάδα είχαμε και 12 με 13 βαθμού το πολύ στα ορεινότερα τμήματα τη Ελλάδα. Τώρα, Αύριο βλέπετε κάποια σύννεφα εδώ στα βόρεια Αποτελούν κομμάτι αυτή τη ατμοσφαιρική διαταραχή που συνεχίζει να στροβιλίζεται γύρω από τον εαυτό τη στην κεντρική Ευρώπη. Και α, θα διατηρηθεί ο καιρό άστατο, όπω σα είπα, στο βόρεια κομμάτι τη χώρα μα. Πάμε να δούμε καλύτερα την εξέλιξη από τι πρωινέ ώρε. Εδώ στα βόρεια ο καιρό λοιπόν άστατο, με διάσπαρτε μπόρε και τοπικέ καταιγίδε. Μέσα στη νύχτα θέλει και λίγο προσοχή προ το ξημέρωμα. Εδώ στα βόρεια οι βροχέ και οι τοπικέ καταιγίδε δεν αποκλείεται να έχουν και έντονο χαρακτήρα. Πιο ανατολικά τώρα ο καιρό θα είναι πολύ καλύτερο, εδώ ενδιάμεσα από την Αττική, μέχρι και την Θεσσαλονίκη στην κεντρική Μακεδονία. Θα υπάρχουν παροδικέ συννευχέ το πρωί, πολύ πιο ανατολικά, αρέ συννευχέ και ηλιοφάνεια. Καλοκαίρι και σχεδόν. Πάμε στο μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα. Οι βορειοβητικέ περιοχέ θα συνεχίσουν να έχουν άστατο καιρό, αλλά όσο θα βαδίζουμε προ το απογευματάκι, θα γίνονται πιο τοπικά τα φαινόμενα και α, πιο ασθενή από ό,τι τι πρωινέ ώρε και κυρίω το ξημέρωμα. Στην βορειοβητική Ελλάδα, δυτική Μακεδονία και κεντρική, ένα πέρασμα κάποια παροδική βροχή με τη μορφή μπόρα δεν αποκλείεται προ το μεσημεράκι με γρήγορα σχετικά ανοίγματα. Στην υπόλοιπη χώρα, ηλιοφάνεια, λίγε αρεύσει συνευχέ στα νότια ανατολικά. Προ το βραδάκι τώρα. Α, και πάλι κάποιε μπόρε τοπικού χαρακτήρα δεν αποκλείονται στα βορειοδυτικά. Προ το ξημέρο μα, κυρίε θα έχει βελτιωθεί ο καιρό εδώ στα βορειοδυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι βελτιωμένο το Σάββατο το βράδυ από πλευρά καιρού με λίγα σύννεφα και μεγάλα ανοίγματα με ξαστεριά. Κυρίε και κύριοι, πάμε στου ανέμου. Νοτιοανατολική άνεμη, στο Ιόνιο στην αρχή θα ήταν 4 με 5 μποφόρ. Ένα βορειάδάκι το χαρακτηρίζω στο Αιγαίο. Βόρειο-ανατολικά μόνο στο Θρακικό θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι θα ξεστηνήσει κι άλλο βορειά στι περισσότερε περιοχέ του Αιγαίου. Παράλληλα θα ενισχυθεί εδώ από την Ρόδο και ανατολικότερα. Ενώ στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πέσουν ακόμα περισσότερο προ το απόγευμα και αργότερα. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρί το πρωί στου 8 βαθμού κατά μέσο όρο τα ορεινά, στην Ήπειρο την ορεινή εξαιτία τη αστάθεια και στην ορεινή Θεσσαλία δεν αποκλείται ο υδράγγο να μην πέσει από τους 12 με 13 βαθμού, πιο μαλακός ο καιρό εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα. Δεν θα έχουμε κάτω από 10 βαθμού στα βόρεια βόρεια τολικά, με 18 έως και 19 βαθμού στα νότια τολικά. Εδώ θα κάνει περισσότερη ζέστη και το μεσημέρι. Θα δούμε τι θερμοκρασίε στην επόμενη κάρτα να παρουσιάζουν έτσι ένα καλοκαιρινό καλοκαιρινά χαρακτηριστικά με 28 άρια, 29 άρια από τη Ρόδο μέχρι και το Καστελόριζο όπω και σήμερα. Κατά τόπου 28 άρια δεν αποκλείονται κυρίω στη νότια Κρήτη, στα δυτικά 27 άρια στα νότια, 25 άρια στα βόρεια, όχι πάνω από 22 με 25 βαθμού στα κεντρικά και τα βόρεια, υπηρετικά του μεταστορίνα, φυσικά έναν με τρει βαθμού έω και 4 θα είναι χαμηλότερη η θερμοκρασία. Στην Αττική τώρα, ο καιρό θα παραμείνει καλό το Σάββατο από το πρωί με λίγα σύννεφα, τα οποία μέσα στην ημέρα πρόσκαιρα ίσως ίσω πυκνώσουν λίγο περισσότερο για να ξαναδιαλυθούν από το βράδυ και μετά. Οι άνεμοι αρχικά βόρειοι, όχι πάνω από τέσσερα από για να εξασθενήσουν μετά το μεσημέρι, στρεφόμενοι στην ουσία σε μια μπουκαδούρα στον Σαρονικό και ο υδράγυρο στου 25 βαθμού Κελσίου κατά μέσο όρο στο λακανοπέδιο αργά το μεσημέρι του Σαβάτου. Πάμε στην Θεσσαλονίκη, στην ευρύτερη περιοχή τη Κεντρική Μακεδονία. Εδώ, Α, καλύτερα τα πράγματα στα ανατολικά τη περιφέρεια. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε τοπικέ συνευχέ το πρωί. Λίγο πιο πυκνέ φαίνεται είναι αυτέ εδώ σε Πέλα Πιερία και η Μαθία. Μάλιστα προ το μεσημέρι του Σαββάτου υπάρχουν κάποιε ενδείξει για ένα πέρασμα κάποια παροδική βροχή με τη μορφή μπόρα εδώ στα δυτικότερα τμήματα που ίσω επηρεάσουν πολύ πρόσκαιρα και τα υπόλοιπα τμήματα τη κεντρική Μακεδονία. Πολύ μικρότερη πιθανότητα για την νότια Χαλκιδική όπου τα διαστήματα με ηλιοφάνεια με καλύτερο καιρό θα διατηρηθούν και τι μεσηβρινέ ώρε. Τώρα προ το απόγευμα όμω και το βράδυ θα ξανανοίξει ο καιρό με πολύ λιγότερα σύννεφα. Η άνεμη εξαστε 2 με 3 από φόρα από νοτιοτολικέ διευθύνσει και ο υδράργυρο γύρω στου 22 βαθμού Κελσίου αργά το μεσημέρι. Πάμε να δούμε μαζί τώρα την όλη εξέλιξη. Παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον ο καιρό, κυρίω προ τα μέσα τη επόμενη εβδομάδα. Και την Κυριακή, λοιπόν, βλέπουμε έχουμε κάποιε συνευχέ αρκετά πυκνέ το πρωί. Γιατί αν θα πάμε προ το μεσημεράκι και θα σταματήσουμε γύρω στη μία το μεσημέρι τη Κυριακή, θα δούμε τα σύννεφα να γίνονται λιγότερα στα υπηρετικά. Αυτό σημαίνει ότι μετά το μεσημέρι, καλύτερα προ το μεσημέρι τη Κυριακή, αναμένονται μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια σχεδόν σε ολόκληρη χώρα, εξερουμένων περιοχών όπω την Θράκη, όπου η συμπαγή σε αυτήν την έφωση διατηρηθεί μέχρι και αργά το απόγευμα. Μέχρι και το βράδυ τη Κυριακή, τα σύννεφα θα γίνουν ακόμα λιγότερα. Και αυτό σημαίνει ότι η Κυριακή θα κυλήσει με καλέ κυριακέ συνθήκε. Σχεδόν παντού και έναν βορριά που μόνο στα νοτιοανατολικά θα φτάνει τα 4 με 5 εμποφόρ. Καλλοτάξιδε οι θάλασσε. Για να δούμε τώρα και την Δευτέρα. Και πάλι καλό καιρό, αλλά αυτέ οι συνευχέ που βλέπετε εδώ δεν φαίνεται να φέρουν φαινόμενα. Είναι συνευχέ, κάποια χαμηλή νεφωση, χαμηλή ορατότητα, τοπικέ ομίχλες, οι οποίε είναι λογικό αυτή την περίοδο εύκολα να σχηματίζονται όταν πέφτουν οι άνεμοι και αυξάνει η σχετική υγρασία. Ο ήλιο δεν είναι τόσο δυνατό όπω το καλοκαίρι. Και έτσι λοιπόν το πρωί αυτέ οι ομίχλε περιορισμένο τότε και λίγα σύννεφα. Μέσα στην ημέρα όμω δείτε ηλιοφάνεια σχεδόν παντού με στροφή των ανέμων παρακαλώ σε πιο νότιου, οι οποίοι θα φτάσουν και τα 3 με 4 από φόρ στο Αίγειο. Παρατηρήστε παράλληλα εδώ τα σκούρα χρώματα, πώ γίνονται περισσότερα στη δυτική και βόρεια Βαλκανική Χερσόνησο. Για να δούμε τώρα α, την Τρίτη. Και ενώ στι περισσότερε περιοχέ τη χώρα θα διατηρηθεί καλό και ζεστό ο καιρό, ένα φθινοπορεινό συνεφόκαμα πιθανό στη νότια Ελλάδα με νοτιά και αρκετή ζέστη. Στην βόρεια χώρα, θα έχουμε πάει στην Τρίτη α, το βράδυ, όπω παρατηρούμε, θα αρχίσει να αλλάζει ο καιρό από το μεσημέρι και το βράδυ τη Τρίτη με τα σημερινά στοιχεία θα πρέπει να έχουμε κάποιε βροχέ ή και τοπικέ καταιγίδε, εκεί που βλέπετε τι γκρι και τι μπλε αποχρώσει. Ο νοτιά ίσω ενισχυθεί λίγο περισσότερο στην περιοχή του Αιγαίου στα 4 με 5 μπουφόρ και για την Τετάρτη. Ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο. Υπάρχουν κάποιε δικονομίε για το πόσο γρήγορα θα κατέβει αυτό το σύστημα από βορρά προ νότο. Τα σημερινά στοιχεία θέλουν σχετικά γρήγορα να βελτιώνεται ο καιρό στην Βόρεια Ελλάδα, είναι του καιρού στην υπόλοιπη ανατολική και νότια χώρα με αρκετέ βροχέ καταιγίδε, τροφή των ανέμων σε βορειάδε, τα 5 με 6 μποφόρ και υποχώρηση τη θερμοκρασία στι βορειότερε περιοχέ τη χώρα. Για να τη δούμε αυτή, πρώτα να πάμε στην Κυριακή όπου βλέπετε ο βορρά πιο ψυχρό από ότι ο Νότο, όπου θα έχουμε και πάλι καλοκαιρινέ θερμοκρασίε στου 27 σχεδόν βαθμού Κελσίου. Πάμε στη Δευτέρα, η ίδια κατάσταση με ζέστη στα νότια, σχετική ψυχρούλα στα βόρεια. Τρίτη. Αμετάβλητη θερμοκρασία στα βόρεια, λίγο περισσότερη ζέστη στα νότια. Δεν αποκλείεται να έχουμε και 29 με 30 βαθμού σε περιοχέ τη Κρήτη. Και πάμε στην Τετάρτη, όπου στα βόρεια θα αρχίσει να ψυχραίνει ο καιρό, να κρυώνει καλύτερα ενώ στα νότια για μία ακόμη μέρα την Τετάρτη θα διατηρηθούν οι υψηλέ θερμοκρασίε. Γι' αυτό λοιπόν, σιγά σιγά από τι αρχέ του Σαββατοκύριακου και τι αρχέ τη επόμενη εβδομάδα, οι νοικοκυρέ μόνο θα αρχίσουν να ξεσκονίζουν τα χειμωνιάτικα ρούχα από τι ντουλάπε, καθώ μα φαίνεται, φαίνεται μάλλον ότι μα έρχονται λίγο πιο ψυχρέ, αρκετά πιο ψυχρέ αερισμάζε από τα μέσα προ τα τέλη τη επόμενη εβδομάδα. Ίσως έχουμε και κάποιε χιονοπτώσει στα βουνά, βέβαια, τη κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, για τι οποίε και για όλα αυτά τα υπόλοιπα θα μιλήσουμε την Δευτέρα, εδώ μέσα από τη συχνότητα τη R3. Έχετε ένα όμορφο σαββατοκύριακο, κύριε Σίκη.